στους δρόμους κατέβηκαν οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων των Χανίων που τελούν υποκατάληψη για να φωνάξουν με συνθήματα τα αιτήματά τους προς το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε να έχουμε τα αντισηπτικά μας, θέλουμε να έχουμε καθηγητές ώστε να μοιραστούμε ανά 15 άτομα σε κάθε τάξη. Θέλουμε να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε καθαρισμό. Να έχουμε καθαρισμό στα σχολεία, καθαρίστριες. Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς την ίδια ώρα που η ΕΛΜΕ είχε προκηρύξει το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, διεκδικώντας από την κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία, ζητώντας παράλληλα δωρεάν τεστ στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο κρούσμα σε σχολείο. Είπα, σε μεγάλο βαθμό οι μαθητικές καταλήψεις κινητοποιήσεις έχουν παρόμοιο πλαίσιο, δεν επικρατεί το πλαίσιο με τη μάσκα, άρα λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους μαθητές μας ανεξάρτητα από τη μορφή της κινητοποίησης που επιλέγουν οι ίδιοι. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ ασκεί κριτική στην εντολή που δόθηκε στους διευθυντές της δευτεροβάθμιας να στείλουν την αστυνομία και τους εισαγγελείς στα σχολεία. Ήδη χτες στα Χανιά, διευθυντής γυμνασίου έκοψε τις αλυσίδες της πόρτας του σχολείου που τελούσε υποκατάληψη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση με τους μαθητές και σήμερα το πρωί επανήλθε με εισαγγελέα και την αστυνομία, όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ. Η δουλειά του δασκάλου δεν είναι να απειλεί με εισαγγελέα και αστυνομία, είναι να εξαντλεί τις παιδαγωγικές μεθόδους και να εξηγεί ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις τις ακραίες, στα παιδιά τι είναι δημοκρατία, τι σημαίνει πλειοψηφία, με ποιο τρόπο γίνονται αγώνες κτλ. Σαν Ομοσπονδία σεβόμαστε την αυτοτέλεια του μαθητικού κινήματος. Οφείλουμε όμως να καταδικάσουμε από την άλλη μεριά όλο τον αυταρχισμό που επιδίδει το κράτος προσπαθώντας να ποινικοποιήσει τους μαθητικούς αγώνες, αλλά και τις όποιες προσπάθειες γίνονται να στρεβλώσουν τα αιτήματα των μαθητών και να τα περιορίσουν μόνο στην κατάργηση της μάσκας. Στην Κρήτη συνολικά 65 σχολεία τελούν υποκατάληψη, 28 στο Ηράκλειο, 16 στα Χανιά, 13 στο Ρέθυμνο και 8 στο Λασίθι. Η πορεία πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με μία στάση στο Δημαρχείο και στη συνέχεια οι μαθητές αποχώρησαν.